Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Ένα ακόμα γέμα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι κοτόπουλο, στήθος, με ένα ξινόμηλο και φραουλίτσες. Καλή μου όρεξη. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάνω στο κοτόπουλο έβαλα και μία φέτα κασέρι το ευλογημένο. Πεντανόστιμο, παιδιά. Ένα από τα πέρα που με βοηθάει να πιάσω το στόχο μου για τη γράμμωση. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε όλοι καλά. Να τρώτε σωστά. Να περπατάτε κάθε μέρα από μισή ώρα έως και 50 λεπτά. Χαλαρά και να κάνει αντιστάσεις, παιδιά, από 3 έως και 5 φορές την εβδομάδα. Ένα μισάωρο είναι καλά, μέχρι και 50 λεπτά πάλι, μια ώρα το πολύ, με αντιστάσεις, με ό,τι μπορεί ο καθένας, με το βάρος του σώματος, σε ένα μονόζυγο, στο γυμναστήριο, ακόμα καλύτερα, όπου μπορεί ο καθένας. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας, παιδιά. Αν τον αγαπάτε και το σέβεστε τον εαυτό σας, το μόνο που θα δώσετε στα άτομα που είναι γύρω σας είναι αγάπη και σεβασμός. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς που με βλέπετε, ελπίζοντας να σας σκουντίξω, να σας παρακινήσω να μπείτε στη διαδικασία να περπατάτε κάθε μέρα, να τρώτε όσο γίνεται σωστά, τουλάχιστον το 80%, και να γυμνάζεστε 3, 4, 5 φορές. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας. Καλή μου όρεξη. Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Θα μοιραστώ ακόμα ένα γεύμα μου, το οποίο μπορείτε να το βάλετε μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού. Λοιπόν, κοτόπουλο στήθος, έχω σε στάνι το τηγάνι, το αντικολλητικό χωρίς λάδι, εφόσον είναι καλό και δεν κολλάει. Αν κολλάει, τότε μπορείτε να βάλετε ελάχιστο λάδι και να το σκουπίσετε με τη χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, σήμερα το δεύτερο μου αυτό γεύμα θα φάω 150 γραμμάρια κοτόπουλο, στήθος, ένα ξινόμηλο και 4 φραουλίτσες. Οπότε, μέχρι να γίνει το κοτόπουλο, να καθαρίσουμε το μήλο μας. Τώρα μπορεί να σας φανεί παράξενο κοτόπουλο με μήλο και με φράουλες. Δεν έχετε να χάσετε κάτι. Να κερδίσετε, λέτε. Δοκιμασμένο είναι από τον παππού του Τάσο. Λοιπόν, βάλουμε εδώ το μαράκι μας. Μας.
ρίξουμε και λίγο κανελίτσα στο μήλο. Πρέπει να έχει γίνει τη μια μεριά, το γυρίσουμε για την άλλη. Το κοτόπουλο, παιδιά, θέλει καλό ψήσιμο, λόγω σαλμονέλας. Να το προτιμάτε καλοψημένο. Και τώρα που σχεδόν έγινε, βάζουμε και μία φέτα κίτρινο κασέρι, το ευλογημένο, το οποίο είναι θητικό, είναι από λάδι καρύδας και από άμυλο πατάτας. Βάζουμε όμως ένα καπάκι από πάνω ώστε να λιώσει επάνω στο κοτόπουλο. Δεν θέλει πολύ. Το βλέπουμε μέχρι να λιώσει και γίνεται, παιδιά, πεντανόστιμο. Ούτε αλάτια χρειάζεται να βάλουμε, ούτε τίποτα, είναι πεντανόστιμο. Έχει λιώσει, ακόμα λίγο. Έτοιμο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεύμα το οποίο μπορείτε, το τρώω εγώ βασικά μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού. Όλα μου τα γεύματα, όλα μου αυτά που τρώω 5 φορές την ημέρα τα αποκαλώ γεύματα. Δεν το αποκαλώ ενδιάμεσο και απογευματινό. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα δεύτερο γεύμα, το οποίο είναι 150 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο, ένα ξινόμηλο με λίγο κανελίτσα, 3-4 φράουλες, 4 φραουλίτσες τις έβαλα εγώ, και μία φέτα ευλογημένο κασέρι κίτρινο, και θα βάλω και πικάντικη μουστάρδα. Με πιπέρι καγιέν, το πιπέρι καγιέν, το καυτερό, παιδιά, κάνει καλό στο ανεβάζει τη κυκλοφορία του αίματος, κάνει καλό στην πέψη, κάνει καλό στο στομάχι. Στην τουαλέτα το πρωί όταν πάμε δεν υπάρχει πρόβλημα αυτοί που έχουν αιμορροίδες, όπως είναι δηλαδή οι πιπεριές οι καυτερές ή το μπούκουβο το καυτερό κτλ. Είναι το μόνο καυτερό που κάνει καλό, το μόνο όταν τη γεύση που παίρνουμε λίγο εδώ στο λάρικα μας πικρίζει, αλλά αυτό το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Με το που θα μπει στον οργανισμό μας κάνει μόνο καλό. Λοιπόν, καλή μου όρεξη, να είστε όλοι καλά. Να τρώτε σωστά, να περπατάτε κάθε μέρα, θα σας το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, κάθε μέρα, χωρίς ρεπό, και να γυμνάζεστε μισή ώρα έως 50 λεπτά με αντιστάσεις, όπως μπορεί ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Ελπίζω να σας σκουντήξω και να σας παρακινήσω να σηκωθείτε από τον καναπέ σας και να γυμνάζεστε και να περπατάτε. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας.